centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα αγαπημένα μου Χρήστο. Χρόνια πολλά με υγεία. Γεια σου Θόδωρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι αυτό το πρωί. Και καλή Ανάσταση να πούμε. Και καλή Ανάσταση Θόδωρε. Θόδωρος από τα μικρά μας χρόνια, από τα παιδικά μας χρόνια από το σχολείο, από τα καλύτερα παιδιά του σχολείου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης βέβαια, τι έχω να πω και για σένα βέβαια. Θα πρέπει να μιλάω μια ώρα. Πες κανένα καλό, πες. Όχι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε να λέμε εδώ τις ιστορίες μας από το σχολείο, πραγματικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γιατί όμως είναι ο Θόδωρος μαζί μας σήμερα, ο αγαπητός μου φίλος Θόδωρος? Γιατί όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε, εδώ με την καραντίνα, με τα μέτρα και τα λοιπά, η Μεσοποταμία είναι το επίκεντρο μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Φαίνεται όμως ότι ακόμη και στα δύσκολα, πως η ίδια η ζωή κυλάει μπροστά, προχωράει μπροστά και με νέους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή. Δύο υγιέστατοι λοιπόν γονείς έφερνε, όπως είναι φυσικό, ένα υγιέστατο αγοράκι στην ζωή. Και μάλιστα καταγόμενοι οι ίδιοι από την Μεσοποταμία. Για την ιστορία αυτή διάβασα και στο Facebook αυτό που έγραψε ο Θόδωρος, ότι με συγκίνησε και χαρά κάνοντας ευτυχισμένους την Όλτα και τον Παρασκευά με έναν κούκλο από την αγαπημένη μου Μεσοποταμία. Θόδωρε, τι γιατί ακριβώς... Γιατί είναι αγαπημένη μου η Μεσοποταμία, καταρχήν έχω κάνει το αγροτικό μου εκεί. Όλα τα χωριά, αυτά είναι τα χωριά μου, είναι οι δεύτερες πατρίδες μου. Κολοκυθού, Καλοχώρη, όλα αυτά το Μανιάκι, εκεί ήμουν αγροτικός Χρήστο. Μάλιστα. Και έχω αγαπηθεί τόσο πολύ και έχω αγαπήσει τόσο κόσμο εκεί. Μου έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, έχω ακόμη φίλους. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει, με τους ανθρώπους που χαθήκανε, με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Ναι. Με όλους αυτούς, με όλες τις στεναχώρια που περνάμε. Όμως, Θόδωρε, που μέσα σε όλα υπάρχουν, κυλάει η ζωή, προχωράει η ζωή, ανανεώνεται η ζωή. Γι' αυτό είναι ζωή. Αν ήταν έτσι η ζωή, Χρήστο μου, δεν θα έχει κανένα νόημα. Ακριβώς. Παρόλο το άγχος, τα στεναχώρια μας που έχουμε όλοι μας στην Καστοριά, με αυτό που βιώνουμε, ειδικά στην Καστοριά μας, έχουμε και ευχάριστες στιγμές. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και το ίδιο το ζευγάρι ήταν λίγο έξω από τα νερά του, γιατί ήταν σε ειδικό καθεστώς στη Μεσοποταμία. Διευκρίνησέ μας λίγο, γιατί όντως ξέρουμε ότι η καραντίνα της Μεσοποταμίας δεν βγαίνει, δεν μπαίνει κανείς. Πώς βγήκε αυτό το ζευγάρι τώρα εκτός Μεσοποταμίας και πού ξεγέννησε η Όλτα? Έχω ξεγεννήσει στην ιδιωτική κλινική στη μητέρα στην Τολεμαΐδα. Μάλιστα. Ακόμα και στο ιατρείο που ερχόταν, γιατί έρχονται και άλλες κοπέλες από εκεί, από την περιοχή. Τη στέλνω ειδικό χαρτί μέσω του Messenger ή με email. Γίνεται δηλαδή διαδικασία για να βγεις. Ναι, διαδικασία και μάλιστα κάποιες τη συνόδευε και το περιπολικό μέχρι το ιατρείο. Μάλιστα. Δηλαδή τα μέτρα παίρνοντας αυτό το χαρτί, γιατί είναι και άλλες εγκυμονούς στην περιοχή εκεί, για να έρθουν στο ιατρείο με συνοδεία αστυνομίας. Μάλιστα. Ναι, με συνοδεία περιπολικού. Πού ζούμε, τι ζούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να κάνουμε, Χρήστο, πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν όπως πρέπει. Από τις δύσκολες στιγμές πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Υπήρχε όμως ή υπάρχει και σε άλλες εγκυμονούσεις έτσι μια αγωνία? Είμαστε στη Μεσοποταμία, τι θα γίνει αν γεννήσω? Δηλαδή υπήρχε αυτό νωρίτερα, υπήρχε ως συζήτηση? Υπήρχε, γιατί υπάρχουν και πολλές κοπέλες οι οποίες πηγαίναν στο νοσοκομείο. Ναι. Εγώ βλέπω και αρκετές κοπέλες που πηγαίναν στο νοσοκομείο. Οι οποίες τώρα δεν ξέρουν και πού να πάνε. Είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω σιγά σιγά θα μπουν στη σειρά και αυτές. Θα περάσει και αυτό, νομίζω. Ναι. Θα μπει και το νοσοκομείο μας στη σειρά. Άρα λοιπόν, δέχεσαι φαντάζομαι ένα τηλεφώνημα. Μεγάλη Πέμπτη γίνονται αυτά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μεγάλη Πέμπτη το πρωί έγινε, γύρω στις 10 η ώρα. Οπότε πάμε να γεννήσουμε. Βγαίνουν από τη Μεσοποταμία με τα ειδικά χαρτιά. Με τα ειδικά χαρτιά, ναι. Εγώ τους στέλνω και ειδικό χαρτί που λέει πότε. Mm-hmm. Που έρχεται, πρέπει να γίνει αυτό και αυτό και τα λοιπά, πρέπει να εξεταστεί, πρέπει να γίνει το τάδε και το τάδε. Ναι. Όπως έχουμε και κάποια περιστατικά που είναι και γυναικολογικά επίγοντα, αιμορραγίες και τα λοιπά. Mm-hmm. Και αυτές πρέπει να εξεταστούν. Σωστό. Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο, λέμε σε αυτή την κρίση, μην μας ξεφύγουν και περιστατικά, τα άλλα περιστατικά πέρα του κορονοϊού. Ναι, πραγματικά. Υπάρχει ένα εκπληκτικό στο Facebook, μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί από Έλληνες γιατρούς από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, όπου ο καθένας ανεβάζει τις εμπειρίες του από τον κορονοϊό. Και μάλιστα πολλοί επισημαίνουν αυτό. Μην μας ξεφύγουν,
περιστατικά της καθημερινότητας. Πραγματικά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί έχουν πέσει πάνω όλοι σε αυτό τώρα και τα υπόλοιπα τα έχουμε ίσως, δεν ξέρω. Ή δεν τα βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς, εγώ Χρήστο, το λέω και μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού. Όποια γυναίκα θέλει τον νομό Καστοριάς, με παίρνει τηλέφωνο για οτιδήποτε, ό,τι ώρα θέλει, ό,τι θέλει να με ρωτήσει. Γιατί όλοι στην οποιαδήποτε κρίση πρέπει να είμαστε παρόντες για τον συνάδελφο. Όλοι, όλοι. Και μπράβο και στα παιδιά στο νοσοκομείο, σε όλους, όλους στην Καστοριά πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας στη δουλειά που κάνει. Γι' αυτό είμαστε και Σάββατα και Κυριακές μαζί και απογεύματα και βράδια και ό,τι ώρα να είναι. Είμαστε κι εμείς. Γιατί το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας ότι πρέπει να είμαστε. Αυτό λέει ακριβώς αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος. Και να μην το θέλεις, έρχεται να το θελήσεις σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Πάτε λοιπόν, φεύγουμε να πάμε λίγο για το περιστατικό, Θόδωρε. Πάμε. Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν στην κλινική. Γεννάν, όλα καλά με την. Όλα καλά, όλα καλά, μια χαρά. Τέλεια. Να τώρα είμαι ακριβώς έξω από την κλινική. Έχω έρθει να δω την κοπέλα. Α, θα τη δείτε. Άμα πώς την είδα, την είδα κιόλα, είναι όλα μια χαρά. Ωραία. Αύριο θα βγει. Τώρα πώς θα ξαναμπεί στη Μεσοποταμία το θέμα. Έχει πάρει έγγραφο και από μένα και από την κλινική. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται, ναι. Το οποίο θα παρουσιάσει. Απλά βγήκαν δύο, θα μπουν τώρα τρεις στη Μεσοποταμία. Έτσι ακριβώς. Και μακάρι έτσι να γινόμαστε περισσότεροι. Έτσι, να μην μας φεύγει κανένα. Ρε, παιδιά, έτσι, να μην μας φεύγει, Χρήστο μου. Είναι από τα περιστατικά, επαναλαμβάνω, που κάνουν και δεν ξέρω αν είναι το πρώτο ζευγάρι που γεννάει από την περιοχή που είναι σε καραντίνα αυτές τις μέρες της καραντίνας. Ναι, είναι το πρώτο από ό,τι συζήτησα με τα παιδιά. Είναι το πρώτο περιστατικό από ειδικό καθεστώς. Γιατί την περασμένη εβδομάδα είχα ξεκινήσει μια κοπέλα από το Άργος. Ναι, μιλάμε για το ειδικό καθεστώς. Με την αγωνία τους. Και αυτή με την αγωνία τους. Όλοι με την αγωνία τους. Αλλά ασχολούμαστε λίγο με αυτό το ζευγάρι, γιατί είναι το πρώτο ζευγάρι το οποίο γεννάει από την περιοχή της καραντίνας, από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Του ειδικού καθεστώτος. Του ειδικού καθεστώτος, όπως λέει και ο κύριος Σαββόπουλος. Δεν θέλουμε έτσι, να λέμε. Έτσι, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Του ειδικού καθεστώτος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Θα λήξει όπου να είναι και αυτό πάντως και θα χαρούν. Δηλαδή τώρα παίρνει στο σπίτι το νέο μέλος της οικογένειας, αλλά Θόδωρε δεν θα μπορούν να έρθουν να το δουν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, όπως γίνεται δεν συνήθως. Δεν πειράζει, Χρήστο μου, θα περάσουν λίγο ημέρες. Θα περάσουν λίγο ημέρες και θα το δουν. Και αυτό αρκεί έχει να έχουμε υγεία, το βασικότερο αυτό βασικότερο, είναι. Βασικότερο, πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό το καινούριο μέλος. Το έχουμε ζήσει και εγώ, το έχω ζήσει και εσύ. Ναι. Εγώ έλεγα, ας πούμε, όταν έφευγα από την κλινική, λέω θα φέρουμε κι άλλο άτομο στο σπίτι. Είναι φανταστικό. Από μόνο του είναι, δηλαδή είναι η μαγεία της ζωής, είναι η χαρά της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, Θόδωρε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, πάντα μπορεί να χαθήκαμε λίγο τα τελευταία χρόνια, αλλά πάντα η αγάπη παραμένει. Είναι δυνατόν. Τα ωραία μας χρόνια που περάσαμε και σαν παιδιά και σαν στο σχολείο. Με το θέατρο, με τα όλα μας. Ξέρεις. Γιατί ο Θόδωρος, εγώ και ο Γιάννης ο Καραντίνος, να πούμε και μια κουβέντα, ναι. τον οποίο και αν έχουμε χρόνια να τον δούμε, λοιπόν. Δεν ξέρω αν τον είδες τελευταία. Τον είχα δει μια φορά, είχε μια ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη πριν από αρκετά χρόνια. Φτιάχναμε και στο παλιό πνευματικό κέντρο ακόμα παραστάσεις με πολύ ωραία πράγματα από την σχολική ζωή και από τις ατάκες των καθηγητών μας. Με γεμάτο το πνευματικό κέντρο και όχι βέβαια μόνο στο πνευματικό κέντρο. Εμείς οι τρεις και στις εκδρομές και παντού. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και περνάμε ωραία και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα. Αρκεί να προσέχετε. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί θέλει πολύ χρόνο αυτή η ιστορία, Χρήστο μου. Και εσύ το λες συνέχεια. Ναι. Έτσι δεν είναι βλέπεις, ότι ξαφνικά μια μέρα με ένα μαγικό ραβδάκι θα βγούμε όλοι έξω και θα πούμε τελειώσαν όλα. Θέλει υπομονή. Ακόμα και αν μας πούν τελείωσαν όλα, βγείτε έξω, πάλι νομίζω, Θόδωρη, οι άνθρωποι θα είναι λίγο διστακτικοί στις επαφές τους, στις κοινωνικές τους επαφές, στην συμπεριφορά τους, στον τρόπο με τον οποίο θα κινούνται και θα μας μιλάνε ακόμα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και το βλέπω και τον εαυτό μου. Το βλέπω και τον εαυτό μου. Εγώ έβγαινα στον δρόμο, αγκάλιαζα, έκανα. Χαιρετούσα αυτό. Και τώρα μιλάμε στα 2-3 μέτρα. Με αυτό έχουμε μάθει και τώρα μιλάμε στα 2-3 μέτρα. Απίστευτο. Πώς έχουμε γίνει έτσι, λοιπόν. Θα περάσουν όλα. Ωραία. Θόδωρε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλή ανάσταση. Υγεία και αγάπη για όλη την πόλη μας. Να ξαναπάρει τα πάνω της. Μας καλά, η αγαπημένη μας Καστοριά. Μακάρι, Θόδωρε. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Θόδωρε. Καλημέρα. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.